Θα πάω τώρα στον καλό φίλο της εκπομπής, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Διότι χθες το βράδυ και τα ξημερώματα χύθηκε πολύ μελάνη για την απόφαση και την ψήφιση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ο κύριος Σταθακόπουλος όμως πήγε ένα βήμα πιο μπροστά, διότι έκανε μία ανάρτηση που πραγματικά ξύνει πολύ το μυαλό. Ετοιμάζονται παιδιά με DNA τριών ανθρώπων. Όχι, δεν ξύπνησε και το είδε αλλιώς. Πήρε επίσημες δημοσιεύσεις, παρακαλώ πολύ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μιλάμε για παιδιά με DNA μόνο ανδρών ή μόνο γυναικών. Παιδιά τεχνητής μήτρας χωρίς κυοφόρηση. Δηλαδή παιδιά κατά παραγγελία, κλόνοι, 100% ευγονική, λέει ο κύριος Σταθακόπουλος, και εμείς ακόμη βαθιά ανενημέρωτοι ασχολούμαστε με νόμους που ασμένοντας κυνηγούν τα γεγονότα, τα οποία τρέχουν με ταχύτητα φωτός, πέρα από κάθε φαντασία, ηθική και μέχρι τώρα κανονικότητα. Και δεν είναι σκηνές από το μέλλον, είναι εδώ. Κύριε Σταθακόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές. Για πείτε μου, αυστηρά γι' αυτό σας ζήτησα σήμερα λίγο ένα σχόλιο, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση. Κύριε Σαχίνη, ο κόσμος στο ευρύτερο κοινό με γνωρίζει για τα σχόλιά μου στα ελληνοτουρκικά, που είναι και η ακαδημαϊκή μου ιδιότητα. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έκλεισα 34 χρόνια δικηγορίας και κυρίως ως πολίτης και όχι υπήκος, θέλω να πιστεύω, αλλά και ως νομικός, ασχολούμαι βεβαίως και με τέτοια θέματα, γιατί έχω αντιμετωπίσει και ο ίδιος εκατοντάδες υποθέσεις εντολέων μου πελατών, όπως λέμε, οι οποίοι είχαν τέτοιου είδους θέματα με διαζύγια, με επιμέλεια παιδιών κτλ. Εξάλλου και εγώ είμαι εδώ και πολλά χρόνια διαζευμένος και έχω μεγαλώσει δύο παιδιά, ως μονογονική οικογένεια. Επομένως έχω ένα ενδιαφέρον κοινωνικό, όπως έχουμε όλοι. Χθες η Ελλάδα έγινε 37η χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε το γάμο των ομόφυλων ζευγάριων. Ένα θέμα το οποίο είναι ανεφουσίας, το είδα να τρέχει, ήταν αν λέγονται ομόφυλα ή ομοφυλόφυλα. Λοιπόν, η λέξη ομοφυλόφυλη δεν υπάρχει στην αρχαία ελληνική γραμματεία, είναι αντιδάνεια από το γαλλικό homosexual. Στα αρχαία ελληνικά υπάρχει, σύμφωνα με το λίτελ λεξικό, μια διτή έννοια, ομόφυλος, ιδίας φυλής, δεύτερη έννοια, ομόφυλος, ιδίο γένους, δηλαδή ίδιο φύλο. Άρα λοιπόν, να σταματήσει αυτή η ανοησία περί του γλωσσικού. Πάμε στην ουσία. Η Ελλάδα είναι όμως πέρα από 37η χώρα που το αναγνωρίζει αυτό, με το άρθρο 1305 του αστικού κώδικα, ο οποίος μια λέξη μπήκε. Το άρθρο 1305 του αστικού κώδικα έλεγε ο γάμος συνάπτεται μεταξύ δύο προσώπων διαφορετικού φύλου. Τώρα μπήκε ή διαζευτικό ή δύο φύλου. Και τη σύναψη γάμου απαιτείται συμφωνία των μελών ύφων ή σχετικές δηλώσεις γίνεται αυτό πρόσωπος και χωρίς αίρεση ή προθεσμία. Από εκεί και πέρα, για το θέμα της υιοθεσίας τέκνων δεν γεννάται καν θέμα, νομίζω εγώ με τα φτωχά νομικά μου των 34 ετών. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τροποποίηση ο νόμος για την αναδοχή υιοθεσία παιδιού, διότι ο νόμος, αν τον διαβάσει κάποιος, το λέω επιτροχάδι, δεν ορίζει το φύλο των γονέων. Άρα δεν γίνεται θέμα. Άρα οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε φύλο. Λέει, οι έγγαμες, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση είτε για αναδοχή είτε για υιοθεσία. Ας το βρούνε στο site gov.gr του Υπουργείου Υγείας, διότι εκεί πέρα είναι η αρμοδιότητα, σε συνδυασμό βεβαίως για τις επόμενες πράξεις με το Υπουργείο Εσωτερικών και αναφορικά με τις δομές, τις αναδοχές κτλ. Πάντως το Υπουργείο Υγείας είναι το νομοθέτημα, δεν χρειάζεται κάτι με τροποποίηση. Λέει ρητά, ειδικότερα οι έγγαμοι έγγαμες, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση είτε για αναδοχή είτε για υιοθεσία. Οι άγαμοι άγαμες, χείροι, χείρες, διαζευμένοι, ναι, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση είτε για αναδοχή είτε για υιοθεσία. Μάλιστα. Ακριβώς. Όσοι έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωση, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση μόνο για αναδοχή. Δεν γνωρίζετε το φύλο των γονέων που θα υιοθετήσουν, των θετών. Και οι άγαμοι, χείροι, χείρες, διαζευμένοι, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση είτε για αναδοχή είτε για υιοθεσία. Δηλαδή και μόνοι σας να είσαστε. Και με αυτή την νομοθεσία εδώ και χρόνια, πολλοί άγαμοι που δεν δήλωναν ομοφυλόφιλοι αλλά ήταν, έχουν υιοθετήσει παιδιά. Γνωρίζουμε επώνυμου στην ιστορία εδώ και 50 χρόνια. Άρα κυλοπονούσε το βουνό και έκανε αποντικό. Θέλω να έρθουμε στο προκείμενο, διότι εδώ με το που ανήγγειλα αυτό. Ακούστε με λίγο, με το που ανήγγειλα αυτό, μου λένε, έχει δίκιο ο κύριος Σταθακόπουλος, δεν είναι θα έρθει. Ήρθε ήδη για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεννήθηκε μωρό με τη χρήση DNA τριών ανθρώπων. Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή γονιμότητας, το μεγαλύτερο μέρος του DNA προέρχεται από δύο γονείς του μωρού και περίπου το 0,1% από μια τρίτη γυναίκα δότρια.
Ακριβώς, τα μυτοχόνδρια της. Έτσι είναι. Δεν είμαι βεβαίως γενετιστής, ούτε βιοχημικός. Από ό,τι διάβασα και αντιλήφθη εγώ, στο αντίκτυπο και στα αντανάκλαση που είχε αυτό, στο νομικό σκέλος. Και ενώ τώρα μιλάμε για κάτι, όπως μιλάγαμε, ήμουν 16 χρονών, τα πέρασε ο πολιτικός γάμος. Είχαν γίνει τότε θέματα για θέματα, ούτε ασχολείται πλέον κανένας με τον πολιτικό γάμο. Οι πιο πολλοί κάνουν πολιτικούς γάμους για λόγους οικονομίας. Το σύμφωνο συμβίωσης υπήρχε μεταξύ ομόφυλων ή ετερόφυλων ζευγαριών από το 15-16. Τώρα έρθει και ο γάμος με αυτό το ίδιο ζευτικό σαν το 1350. Θα μου πει κάποιος λαϊκά, σιγά τα βγάζουμε. Τι έγινε, κάτι το οποίο γινόταν. Και πόσα σύμφωνα συμβίωση γίνονται το χρόνο μεταξύ ομόφυλων, γύρω στα 200. Θα γίνουν και άλλοι 100 γάμοι, ξέρω εγώ, άμα γίνουν. Γιατί ο γάμος έχει και δυσκολίες. Είτε είσαι ομοφυλόφιλος, είτε ετερόφιλος. Γιατί έχει ευθύνες, έχει οικονομικές ευθύνες. Είναι χρονοβόρος, κοστοβόρος, ακόμα και στο διαζύγιο του κτλ. Θα το σκεφτούν πάρα πολλοί άνθρωποι, το σκέφτονται και τα τερόφιλα ζευγάρια. Το θέμα όμως δεν είναι εκεί. Ούτε καν στην υιοθεσία, που για μένα η ελληνική νομοθεσία δεν θέλει καν τροποποίηση, αφού δεν ορίζεται το φύλο. Δεν σου λέγε μόνο οι γυναίκες, μόνο οι άντρες. Για λίγο γενικώς. Όποιος είναι παντρεμένος, όποιος έχει σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να υποβάλει έτσι. Και αν εγκριθεί, θα υιοθετήσει. Το θέμα είναι άλλο. Ομοφυλόφιλοι μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι κάναν και συμβατικούς γάμους και έχουν βιολογικά τέκνα, είτε γυναίκες είτε άντρες. Επί χιλιάδες χρόνια τα παιδιά που ήταν ομοφυλόφιλα γεννιόντουσαν από λεγόμενες νορμάλ οικογένειες. Γεννιόντουσαν 4-5 παιδιά νορμάλ σε εισαγωγικά και ένα παιδί είχε αποκλίνουσα συμπεριφορά. Ήταν ομοφυλόφιλο. Από πού γεννήθηκαν αυτά? Από ανώμαλες οικογένειες εισαγωγικά? Όχι, από νορμάλ οικογένειες γεννήθηκαν. Υπήρχαν αυτά παράλληλα στην ανθρωπότητα, σε όλες τις φυλές του κόσμου. Στους Χίστρας, μια κάστα ολόκληρη στην Ινδία, το τρίτο φύλλο είναι τέτοιο. Ή οι πρόγονοί μας είχαν την Αφροδίτη και τον Αφρόδιτο. Γυναίκα με αντρικά γυναικεία όργανα. Ο Τηρεσίας στην μυθιστορία μας έζησε και ως γυναίκα και ως άντρας. Δηλαδή, αυτά δεν είναι κάτι ξένα, κάτι πρωτόγνωρα και δεν ξέρω εγώ τι. Τους γυναικείους ρόλους ποιοι τους παίζαν? Οι καστράτοι ευνούχοι ψάλτες στη δυτική και στην εκκλησιαστική δικιά μας μουσική, στο Βυζάντιο, τι ήταν? Δηλαδή, τρελαινόμαστε. Ακόμα και στο Ισλάμ, ας πούμε, υπάρχουν, όπως ξέρουμε, τα κιοτσέκ και τα γιουσουφάκια, τα λέγαμε. Ορολογία είναι κιοτσέκ και τα φσάν, λαγουδάκια. Αυτά είναι γνωστά στην ανθρωπότητα. Το θέμα είναι ότι, όπως και στην Τουρκία γίνεται, υπάρχουν και θελοτυφλούμε. Ότι τάχα μου δεν υπάρχουν. Ήρθαν τώρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί και ζητάνε μια νομιμοποίηση. Είμαστε 37η χώρα που το νομιμοποιούμε, η πρώτη Ορθόδοξη, να πούμε, αυτό έχει μια πρώτια. Για μένα δεν είναι το συγκλονιστικό εκεί. Για μένα το συγκλονιστικό είναι αυτό που έρχεται. Δηλαδή, παιδιά με DNA περισσότερων ανθρώπων, τριών, μπορεί να πάνε και τέσσερων και δεν ξέρω πόσων, παιδιά τα οποία θα κυοφορούνται εκεί πέρα πάμε, μόνο από το DNA ανδρών ή μόνο από το DNA γυναικών, θα μπορούν κάποια στιγμή εκεί πέρα οδηγούμαστε να εξελιχθεί η θερμοκοιτίδα που το βάζει στο μωρό από πολύ μικρό, ας πούμε, πηγαίνεται πρόωρα και μεγαλώνει η θερμοκοιτίδα. Να μπαίνει κατευθείαν από την τεχνητή γονιμοποίηση κατευθείαν στη θερμοκοιτίδα για να μην κυοφορείται από άνθρωπο, αλλά να μεγαλώνει ένα παιδί τέτοιο, ενδεχομένως κατά παραγγελία. Άρα πάμε στην εντελώς ναζιστική λογική της ευγονικής του Χίτλερ για την ανώτερη φυλή και παιδιά κατά παραγγελία, όμορφα, αρσενικό, θηλυκό, γαλάζια μάτια, να έχει εκείνα τα ταλέντα κτλ. Αυτό λέγεται ευγονική. Περνάει, λυπάμαι, πλέον στα στάδια της βιοήθικης. Και εγώ ρωτάω τώρα πώς θα αντιμετωπίσει η νομοθεσία η οποία ασμένοντας τρέχει πίσω από τα γεγονότα. Πάμε τώρα να πούμε ότι είναι κάτι νέο ο γάμος των ομόφυλων. Αν είναι δυνατόν, ας πούμε. Εδώ πέρα έρχονται άλλα πράγματα που ξεπερνούν αυτές τις έννοιες. Τις θεωρούμε κάποτε πολύ ξεπερασμένες και απαρχιωμένες. Έρχεται η τεκνοποίηση μέσω πολλών συνδυασμών DNA ανθρώπων, μέσω μήτρας τεχνητής. Και έρχεται αυτό που ήδη κάνει στην Neuralink, η Neuralink, όπως την προφέρεται, ο Elon Musk με την εταιρεία του, που θα βάλει το τσιπάκι στον εγκέφαλο, μας το ζητάει, και μεθαύριο ενδεχομένως η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, έχει συνδυαστεί εκεί πέρα πάνε με ανθρώπινο γονιδίωμα DNA και δημιουργηθεί για την ακρίβεια, κατασκευαστεί μια τεχνητή νοημοσύνη ανθρωπόμορφο φυσιογνωμικά, με γονίδιο ανθρώπινο, το οποίο ενδεχομένως αυτονομήσει τη συνείδησή του και λειτουργήσει διαφορετικά από τις εντολές που του δίνουμε μέχρι τώρα. Μιλάμε, αυτές είναι οι προκλήσεις του μέλλοντος και της ανθρωπότητας, και εμείς ακόμα κρίνουμε
με κριτήρια κάποια θέματα, τι να σας πω, δηλαδή ούτε καν μεσαιωνικά προς το μεσαίωνα, άμα διαβάσετε για όσους έχουν ασχοληθεί με την ιστορία, αποφάσεις δικαστηρίων, είτε Οθωμανικών είτε Βυζαντινών, για θέματα πολυγαμίας, για θέματα διαζυγίων, για θέματα ποιος παντρεύεται ποιον, για πρώτες ιερολογήσεις το 2ο και τον 3ο αιώνα μεταξύ ανδρών ή μεταξύ γυναικών, όχι γάμοι, ιερολογήσεις. Για ενώσεις, κοινωνίες, όπως τα λέγαμε τη σημερινή λογική, μεταξύ ανθρώπων που θα κληρονομούσουν ένας τον άλλον και θεωρούνται αδέλφια, χωρίς να δίνεται έμφαση στη σεξουαλικότητα. Υποκρυπτόταν, αλλά δεν λεγόταν φανερά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτά έχουν ξεπεραστεί εδώ πέρα και αιώνες. Ακόμα και ο γάμος ο πολιτικός, λεγόταν στην Οθωμανική περίοδο γάμος διακεπινίου, ας το γκουγκλάρουν οι ακροατές σας, γάμος διακεπινίου. Είναι ο πολιτικός γάμος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν ήθελες να ιερολογηθείς με τον παπά τον Ορθόδοξο ή με τον Τούρκο ημάμ, ή με τον Μουσουλμάνο ημάμ. Πήγαινε στον καδί το δικαστή και σου έκανε μια διοικητική πράξη που λέγε είστε παντρεμένοι. Πολιτικός γάμος λέγονταν αυτός, γάμος διακεπινίου. Αυτά λοιπόν υπήρχαν, εμείς λόγω επειδή δεν ήμασταν ενημέρωτοι, οι παρένθετες μητέρες υπήρχαν. Δηλαδή, τι ήταν οι γυναίκες που τεκνοποιούσαν για γυναίκες άλλες που δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν. Μάλιστα. Αλλά αυτό θα συμβεί, μισό λεπτό, αυτό θα συμβεί ή θα πάμε με βάση αυτά που περιγράφεται σε βιομηχανοποίηση της παρένθετης μητέρας και η φτώχεια κάνει θράψη και ξέρετε τι σημαίνει αυτό φτώχεια, φάμπρικα δηλαδή φουλ. Κύριε Σαχίνη, είμαστε από τις πρώτες χώρες με τα άρθρα 1456-1450 αυτού του αστικού κώδικα που ορίζουμε την παρένθετη μητέρα για τα δικαιώματά της κτλ. Και παρότι υποτίθεται ότι γίνεται δωρεάν, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, υπάρχει μαύρο χρήμα. Μα εδώ στα Χανιά αποκαλύφθηκε το κέντρο, τι λέμε τώρα. Εδώ, ακριβώς, το καλοκαίρι, υπάρχει, μάλιστα. Υπάρχει και. Επειδή κύριε Σταθακόπουλε είναι περιορισμένος ο χρόνος, λέτε λοιπόν εσείς. Λέτε εσείς. Όχι, όχι, θέλω να το κλείσουμε. Λέτε εσείς ότι την ώρα που συζητάμε εμείς εδώ για αυτά. Εδώ οι εξελίξεις τρέχουν με ταχύτητα φωτονίου. Έρχονται άλλες πραγματικότητες που η ευγονική μάλλον θα μοιάζει παιδική ασθένεια μπροστά σε αυτό που έρχεται. Ακριβώς, και το να λέμε τώρα ότι παντρεύτηκαν δύο ομόφυλοι μεταξύ τους. Τρίχες καθαρές. Δηλαδή μιλάμε για. Είμαστε αλλού ήδη. Είμαστε αλλού. Δεν έρχονται. Είμαστε αλλού ήδη. Και εμείς ακόμα αντί να κοιτάμε την εικόνα τη μεγάλη, κοιτάμε το δάχτυλο που δείχνει την εικόνα. Δημήτρη Σταθακόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί ανοίγει ένα άλλο παράθυρο συζήτησης, την οποία θα την κάνουμε από εβδομάδα και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Εγώ. Καλημέρα. Εγώ, καλημέρα. Επίσης, καλή συνέχεια.